μας θέμα. Σήμερα είχαμε την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Υπογράμμισε ή μάλλον διεμήνησε ότι παραμένει πολιτικά ενεργός, ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ότι η πολιτική βέβαια δεν γίνεται μόνο με TikTok. Είπε πολλά, πάμε να δούμε. Δεν έχω παραιτηθεί από την πολιτική όμως. Είμαι ενεργός πολιτικά, είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι με τα λάθη και τα σωστά έχουμε μια παρακαταθήκη πίσω μας σημαντική, στην οποία πρέπει να αναστοχαστούμε συλλογικά και προσωπικά και να δω αυτοκριτικά στιγμές αυτής της περίοδου, αλλά και να εξηγήσω γλυφάλια κάποιες στιγμές οι οποίες στο δημόσιο διάλογο δεν εξηγήθηκαν ορθά ή παρερμηνεύτηκαν. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και κρίσης εκπροσώπησης αλλά και απαξίωσης ίδιας πολιτικής. Δεν είναι μόνο το TikTok πολιτική. Λοιπόν, αυτά από τον πρώην Πρωθυπουργό. Έτσι, δηλαδή, σαν για να πάρετε κλίμα, είπε πολλά και διάφορα, όλα τους ενδιαφέροντα. Μάγκη. Ναι, είπε πάρα πολλά. Σε αυτή τη συνέντευξη, τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο φόρουμ, το φόρουμ των Δελφών, κάθε χρόνο. Για να είμαστε σύντομοι, γιατί καταλαβαίνω ότι έχουμε και τη ροή της, που πρέπει να υπηρετήσουμε, τη ροή της εκπομπής. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά, αν έβλεπε κάποιος όλη την mm-hmm. τοποθέτηση, όλη τη συνέντευξη, θα καταλάβαινε ότι δεν υπάρχει κανένα μέτωπο αυτή τη στιγμή εσωκομματικό. Ναι. Δεν ρωτήθηκε άμεσα γι' αυτό. Σε καμία περίπτωση, όμως ουσιαστικά έβαλε τον εαυτό του στην θέση ενός αρχηγού που επέλεξε να παραιτηθεί μετά από 15 χρόνια όντας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ένας πολιτικός ο οποίος είναι χορτασμένος, έκανε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Είναι πολύ ικανοποιημένος για όσα άφησε και με τον τρόπο που υπηρέτησε το αξίωμα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και όμως ως πρωθυπουργός, με μια διάθεση και αυτοκριτική για τα όποια λάθη. Αλλά επειδή και η φέτα που χρησιμοποίησαμε ήταν γι' αυτό, ας μείνουμε ότι το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει κανένα μέτωπο. Και άλλωστε, είπε, είμαι και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βουλευτής, όχι μέλος, απλά βουλευτής. Και όσον αφορά το TikTok, αν όποιος τη δει όλο θα καταλάβει ότι δεν ήταν μία σπόντα, γιατί κάποιοι το πήραν ως σπόντα για τον Στέφανο Κασελάκη. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχε να κάνει με την σχέση τη δική του με τα social media που δεν ήταν τόσο καλή, όσο ενδεχομένως προσπαθήσαν άλλη πολιτική αρχηγή να είναι και τελικά όντως ήταν. Ναι. Νικό. Είναι πρωτότυπο αυτό που άκουσα από τη Μάγκη, πραγματικά. Είσαι η μοναδική που ακούω που ερμηνεύει την τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι την έχουν ερμηνεύσει όπως την καταλάβουμε και εμείς. Ότι η πολιτική που ασκεί ο κύριος Κασελάκης μέσα στον social κρίνεται ως μη αριστερή και εμείς ως μη πολιτική παρέμβαση για το χώρο του. Το δεύτερο κομμάτι που επισημαίνω είναι ότι ο κύριος Κασελάκης σήμερα πολλές φορές στην τοποθέτησή του στη συνέντευξη τράβηξε μια διαχωριστική γραμμή με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Και με τον τρόπο το κύριος Τσίπρας δηλώνει παρόν. Σίγουρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εσωκομματικό πρόβλημα με την έννοια που δίνουμε εσωκομματικού προβλήματος. Και νομίζω μετά το συνέδριο και την απόρριψη που εισέπραξε ο κύριος Τσίπρας στην παρέμβασή του, δεν νομίζω θα θέσει σήμερα που συζητάμε θέμα εσωκομματικής διαδικασίας. Δηλώνει όμως ότι είναι παρόν, κάτι που δεν έκανε ο κύριος Καραμαλής όταν απεσήρθε από την Πρωθυπουργία και άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν. Θα περιμένει και εκείνο το αποτέλεσμα των εκλογών για να δει την επόμενη μέρα για την κεντροαριστερά γενικότερα. Και γενικά θα μπορούσαμε να βρούμε πολλά να συζητήσουμε. Νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία και αύριο για τις παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα. Αλλά κανείς σήμερα που συζητάμε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σηκώσει το όπλο ξανά να πυροβολήσει τον κ. Κασελάκη μέχρι να πάμε στις κάλπες. Μάλιστα. Λοιπόν,